Καταρχάς, να σας ευχηθώ και εγώ καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές σας και να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να πω ότι, όπως είπατε και εσείς, έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ο λόγος που έχω ασχοληθεί δεν είναι μόνο γιατί ενδιαφέρομαι σαν πολίτης αυτού του τόπου, αλλά γιατί έχω και κάποια προσόντα να ασχοληθώ. Θα ήθελα να αφιερώσω 30 δευτερόλεπτα για να πω κάποια από αυτά τα προσόντα. Έχω δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Αγγλίας της Μικροβιολογίας, BSc στη Μικροβιολογία. Έχω διδακτορικό στη Βιοχημεία του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είμαι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Cambridge στην Αγγλία και έχω 2 αναγνωρισμένους τίτλους ειδικότητας. Είμαι ιατροδικαστής, είναι μία ειδικότητα και η δεύτερη μου ειδικότητα είναι ιστοπαθολόγος. Και έχω και μερικά άλλα πτυχία πανεπιστημιακά. Οπότε μιλούσα επί τη βάση κάποιων προσόντων. Προεπιστημονικών σας γνώσεων. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο, όμως ήσασταν καχύποπτος. Πολύ καχύποπτος. Μιλούσα πάντοτε λέγοντας ότι λέω την άποψή μου. Δεν προέτρεψα κανέναν να κάνει οτιδήποτε. Έλεγα πάντοτε την άποψή μου. Και ο καθένας έβγαζε τα δικά του τα συμπεράσματα. Τώρα, ποτέ δεν ήμουνα εναντίον των εμβολίων. Πάντοτε έλεγα ότι δεν είμαι δογματικά εναντίον των εμβολίων και ότι έκανα πάρα πολλά εμβόλια στη ζωή μου. Και έχω κάνει και θα κάνω κι άλλα εμβόλια στη ζωή μου. Έλεγα όμως ότι δεν έχω ακόμη πιστεί, επί τη βάση των δεδομένων που είχαμε μέχρι πρόσφατα, εγώ προσωπικά δεν είχα πιστεί ότι ήταν αρκετές οι πληροφορίες που είχα για να με πείσουν να κάνω κι εγώ το εμβόλιο. Τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Με συγχωρείτε που... Όχι, απλώς... Ναι. Και να πω έτσι κάποια βασικά πράγματα για να αντιληφθούν οι τηλεθεατές σας. Μέχρι τις 11/9 που μπήκα στο διαδίκτυο, είχαν γίνει περίπου στον κόσμο 6 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού. 6 δισεκατομμύρια δόσεις. Περίπου γίνονται αυτή τη στιγμή περίπου 32 εκατομμύρια δόσεις την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ποια δεδομένα πλέον έχουμε. Και επί τη βάση των αυτών των δεδομένων γνωρίζουμε πλέον με μεγάλη σιγουριά πλέον ποιες είναι οι παρενέργειες κάποιων εμβολίων. Και τι ποσοστό έχει κάποιος που θα κάνει ένα εμβόλιο, τι ποσοστό έχει να υποστεί κάποιες παρενέργειες. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Γνωρίζουμε επίσης πόσοι πεθαίνουν από την ασθένεια αυτή του κορονοϊού και γνωρίζουμε επίσης ότι η θάνατη, η νοσηρότητα, οι αριθμοί των νοσούντων έχουν αυξηθεί δραματικά, όπως και έχει κατέλθει η ηλικία των νοσούντων από τη νέα μετάλλαξη Δέλτα, η οποία πλέον είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη ανά τον κόσμο. Και στην Κύπρο είναι 100%. Είναι αυτή που επηρεάζει αρκετά. Και είναι αυτή που επηρεάζει νέους. Όταν άρχισε αυτή η νόσος, επηρέαζε μόνο υπερήλικες. Τώρα θέλετε να μας τα πείτε όλα από την αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι σοβαρό. Τα θέτω αυτά σαν βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας. Κύριε Ματσάκη, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι που μπορεί να εμπίπτει και στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Έχω πληροφορηθεί, να μην πω από αστυνομική πηγή, ότι σήμερα έχετε προσέλθει στην αστυνομία και έχετε καταγγείλει ότι δέχεστε απειλές κατά τη ζωή σας. Αληθεύει αυτό το πράγμα? Με εκπλήττει που το γνωρίζετε. Ναι, έχω πάει στην αστυνομία και έχω κάνει μια καταγγελία. Έχω δεχτεί απειλές. Δεν θέλω να το συζητήσω περισσότερο. Κύριε Ματσάκη, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε. Και δεν έχει σημασία. Μια μικρή κοινωνία είμαστε. Ναι, μια γειτονιά. Και η δουλειά σου. Κύριε Ματσάκη, έχετε, αν να σχολιάσετε αυτό και να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχετε δεχθεί απειλές κατά τη ζωή σας από τότε που ξεκινήσατε να, δεν θα πω διαφοροποιείτε την άποψή σας, γιατί δεν την διαφοροποιείτε όπως εξηγήσετε, ότι πειθήκατε τελικά να εμβολιαστείτε, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι απειλές κατά τη ζωή σας? Ναι, ως επιτοπλίστων ναι. Μετά από αυτή τη δήλωση που έκανα, ότι έχω πλέον πιστεί και ότι εγώ προσωπικά προτίθεμαι να κάνω το εμβόλιο, άτομα τα οποία με ανέβαζαν στους ουρανούς και με έκαναν Θεό και με εξυπνούσαν, από τη μια μέρα στην άλλη άρχισαν οι βρυσιές και οι απειλές. Γιατρέ, και να τα πάρουμε με τη σειρά όμως, γιατί λίγο είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση ως
προς τον φανατισμό που διακατέχει κάποιους και από τη μια και από την άλλη πλευρά, το οποίο δεν βοηθά σίγουρα. Και νομίζω ότι η ίδια η επιστήμη, και αφού μας έχετε απαριθμίσει και τα προσόντα σας, νομίζω ότι η επιστήμη δεν στηρίζεται στο φανατισμό. Έτσι. Επιστημονικές απόψεις υπάρχουν διαφορετικές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι σεβαστές. Πάμε από την αρχή. Ναι. Ήρθε αυτός ο ιός. Έτσι. Είδαμε ότι προκλήθηκε μία αναστάτωση και ένας πανικός, όχι ανά την Κύπρο, ανά τον πλανήτη ολόκληρο. Έτσι. Δεν ήξεραν ούτε οι λοιμοξιολόγοι, ούτε οι μοριακοί ιολόγοι πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα που ήρθε και μας βρήκε. Και ήταν δίκαιο, νομίζω, θέλω να το σχολιάσουμε έτσι, αφιερώστε ένα δύο λεπτά στην αρχή, το πώς πανικόβλητοι όλοι και οι υπηρεσίες υγείας των διαφορών κρατών και παγκόσμιοι οργανισμοί που έχουν να κάνουν με την υγεία προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον κόσμο. Επ' αυτού πρώτα. Ναι. Έγιναν λάθη. Έγιναν, έγιναν λάθη εν διαγνία μας, έτσι. Αλίμονο. Ναι. Έγιναν λάθη και ανεγνωρίστηκε αυτό και από τους υπουργούς, τους διάφορους και από τους αρμόδιους κλπ. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Ναι. Έγιναν λάθη, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Εγώ άσκησα κριτική για τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός. Εκείνα τα οποία θεωρούσα λάθη πάντοτε τα έλεγα, εφθασώς, έκανα αναρτήσεις. Με αυτά τα πράγματα, πολλά από αυτά ανεγνωρίστησαν στο τέλος και άλλαξαν. Όμως έχουμε να κάνουμε τώρα με μία σοβαρή νόσο, μία μεταδοτική νόσο, η οποία απειλεί το παγκόσμιο και πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον θετικά πώς να την αντιμετωπίσουμε. Το ένα το δεδομένο είναι ότι δεν έχουμε ακόμη φάρμακο εναντίον αυτού του ιού. Δεν έχουμε φάρμακο. Οπότε ο μόνος τρόπος που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε είναι το εμβόλιο. Γι' αυτό το δήλωνα εξ αρχής. Σωστό. Και σε επιστολές που έστειλα ακόμη και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το εμβόλιο που θα έχουμε, έλεγα τότε, θα είναι και ασφαλές και αποτελεσματικό. Μιλούσατε και για τελική έγκριση των εμβολίων. Μιλούσα και για το γεγονός ότι δεν είχε δοθεί τελική έγκριση από τους μεγάλους οργανισμούς. Δεν έχει δοθεί ακόμη από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Ευρώπης. Έχει όμως δοθεί από τον αντίστοιχο οργανισμό της Αμερικής. Μάλιστα. Ο οποίος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ πιο έγκυρος. Ο FDA είναι πολύ πιο έγκυρος. Απορώ γιατί ο EMA της Ευρώπης δεν έχει δώσει. Μπορεί να είναι λίγο πιο βραδυγίνητος, κύριε Ματσάκη. Μα είναι, δεν είναι σοβαρός είναι λόγος σοβαρά αυτός. Τα πράγματα. Για ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, θέμα, έπρεπε να βγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και να δώσει την τελική έγκριση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνει. Κύριε Ματσάκη, πιστεύετε ότι υπήρξε παραπλάνηση και λόγω αυτής της άγνοιας που έχουμε πει, αλλά και λόγω της ισχυρής άποψης που διατύπωναν κάποιοι, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε αδίκως θύματα, δηλαδή κάποιοι συμπολίτες μας να μην άκουσαν, να επέμειναν σε αυτή τη θέση που ενδεχομένως υιοθέτησαν και στο τέλος να κατέληξαν? Δεν αποκλείεται. Σαφώς δεν αποκλείεται. Και αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Ναι. Όμως θέλω να έρθω, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Είναι βασικό να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και υπάρχουν κάποιοι μύθοι που αφορούν αυτήν την πανδημία. Ο μύθος, ο πρώτος μύθος, και είναι θέμα το οποίο με απασχολεί.